Καλώς ήρθατε στην πύλη εισόδου της Πελοποννήσου. Το ταξίδι μας σήμερα ξεκινά με πλάνα από την ευρύτερη περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, τη Νέα Εθνική Οδό, και θα καταλήξουμε στην παλιά Εθνική Οδό που κόβει στην κυριολεξία στη μέση την πρωτεύουσα του νομού. Όταν επιλέξαμε το σημείο για να γυρίσουμε την εισαγωγή της εκπομπής, δεν είχα ιδέα για την εικόνα που θα αντικρίζαμε. Η πεζογέφυρα, ζωτική σημασία για τους κατοίκους που μένουν στην άλλη πλευρά της Νέας Εθνικής Οδού, είναι παραμελημένη, τελείως παραμελημένη, σκουριασμένη. Και το κερασάκι στην τούρτα, πάνω ακριβώς από τις γραμμές του προαστιακού, ταμπέλες σε προειδοποιούν. Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σε σημείο που ακόμα και ένα μικρό παιδί φτάνει να ακουμπήσει στα σύρματα. Αμέλεια ή απλά εγκληματική αφέλεια. Το κομμάτι της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο του Ισθμού της Κορίνθου μέχρι και τον κόμβο του Μωρέα, μήκους 8 χιλιόμετρων, έμεινε εκτός σχεδιασμού της νέας εθνικής οδού με την αιτιολογία ότι περνούσε πολύ κοντά στην πόλη της Κορίνθου. Κανένας δεν προέβλεψε πως μέσα σε κάποιες δεκαετίες ο ίδιος αυτός δρόμος θα απομόνωνε από τον κεντρικό ιστό της πόλης περιοχές όπως η Νεάπολη, η Καλυθέα και η Αιγιάνα. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram ή στείλτε μας email για το θέμα που σας απασχολεί. Η εκπομπή χωρίς μοντάζ θα σας απαντήσει και βεβαίως θα έρθει στη γειτονιά σας για να κάνει το ρεπορτάζ. Σαν παιδί κάθε φορά που ερχόμασταν από τους Μολάους για να πάμε στην Αθήνα, ο παλιός ο δρόμος, ο Κολοσσούρτης, οι παλιοί πρέπει να το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Πάντα μα πάντα ήταν το δώρο της διαδρομής, επειδή έκανα υπομονή και δεν γκρίνιαζα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στον Ισθμό σταματούσαμε για να φάμε σουβλάκια, κλασικά. Εκεί που σταματούσαν πάντα και τα περισσότερα λεωφορεία. Όλα αυτά άλλαξαν με την Εθνική Οδό, με την καινούργια Εθνική Οδό. Και άλλαξαν διότι ο κόσμος θέλει να πηγαίνει στη δουλειά του πολύ πιο γρήγορα, άρα δεν χρησιμοποιεί τον πάνω δρόμο. Την παλιά Εθνική Οδό τη χρησιμοποιούν όμως οι ντόπιοι. Τη χρησιμοποιούν οι Κορίνθοι, τη χρησιμοποιούν όσοι μένουν στο Λουτράκι, στην Κυραπρίση, γενικότερα όσοι θέλουν να κάνουν σε τοπικό επίπεδο τις δουλειές τους. Ούτως ή άλλως είναι και μια βιομηχανική τροποντινά περιοχή. Τα μαγαζιά, τύπου εστιατόρια, τα σουβλατζίδικα, όλα αυτά πλέον δεν υφίσταται. Είναι ελάχιστα από τα 10-15 τα οποία υπήρχαν στην περιοχή, ζήτημα να δουλεύουν τα δύο. Και μάλιστα τώρα λόγω της πανδημίας είναι και αυτά κλειστά. Βλέπετε από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι εδώ, μετά από κάποια χιλιόμετρα υπάρχει το πρώτο άνοιγμα. Το οποίο δεν έχει ούτε φανάρι, δεν έχει απολύτως τίποτα. Για να πάει κάποιος από τη μία πλευρά στην άλλη, ή θα πρέπει να περάσει πάνω ακριβώς από τα κάγκελα, ή θα πρέπει να κάνει ολόκληρο κύκλο. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο που χωρίζεται, είναι η Διχάλα. Αν πας δεξιά μπαίνεις μέσα στην πόλη της Κορίνθου, αριστερά πηγαίνεις περιμετρικά. Πηγαίνεις προς το κέντρο της Κορίνθου, διότι είμαστε μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Αν θέλεις τώρα να πας απέναντι με το αυτοκίνητο, έχεις δύο μόνο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να φτάσεις μέχρι το τέλος του κυκλειδώματος και να παρανομήσεις κάνοντας επιτόπου. Ο δεύτερος τρόπος, κοιτάξτε το. Αναγκαστικά πρέπει να κόψεις ταχύτητα. ...2021 έχουμε. Και βγαίνουμε στην άλλη πλευρά του δρόμου με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν θα σταματήσουμε και θα σας δείξω πώς μπορείς να περάσεις από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη με τα πόδια. Είμαστε ακριβώς στο σημείο που εδώ οι κάτοικοι το χαρακτηρίζουν ως σημείο Καρμανιόλα. Βλέπουμε ξεκάθαρα αυτοκίνητα που κάνουν παράνομα επιτόπου. Οδηγούς που πάνε ανάποδα στο δρόμο. Ο δρόμος αυτός
έχει καταντήσει να είναι ευχή και κατάρα για την περιοχή. Αυτός ο ίδιος δρόμος που βοήθησε στην ανάπτυξη της περιοχής, σήμερα αποτελεί εστία κινδύνου και ατυχημάτων. Αφεντικό, πόσα χρόνια έχεις εδώ πέρα το μαγαζί? Βρισκόμαστε 14 χρόνια. Και τα μάτια σου τι έχουν δει εδώ πέρα με την κατάσταση έτσι όπως είναι ο δρόμος? Και κλείδωμα στη μέση, δεν υπάρχει είσοδος, δεν υπάρχει έξοδος, δεν υπάρχουν διαβάσεις, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ο δρόμος είναι ακατάλληλος για κυκλοφορία όπως τον βλέπετε εδώ πέρα. Έχουν αποφευχθεί ατυχήματα βλέποντας οδηγούς να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Δηλαδή αντί να πηγαίνουν προς τα πάνω, έρχονται προς τα κάτω. Γιατί δεν υπάρχει σήμανση κατάλληλη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην γνωρίζει πού θα μπει και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Και το έχουμε δει κατά περιόδους, αν όχι συχνά, μερικές φορές το έχουμε δει με τα μάτια μας. Από εδώ υπάρχει οικισμός. Ουσιαστικά αρχίζει να εκτείνεται η πόλη της Κορίνθου προς τα πάνω. Υπάρχει ένα σχολείο λίγο πιο κάτω. Υπάρχει μια υπόγεια διάβαση, η οποία τέλος πάντων ο Θεός να την κάνει υπόγεια διάβαση. Οι κίνδυνοι για τους πεζούς είναι ακόμα μεγαλύτεροι. Έχουμε δει και αυτό το φαινόμενο, να θέλει κάποιος πεζός να περάσει να πάει απέναντι δηλαδή στην πόλη και να ανεβαίνει τα κυκλειδώματα προκειμένου να πάει στην πορεία του. Για ποιο λόγο τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα? Δηλαδή αυτά εδώ ήταν η παλιά εθνική οδός, από εδώ περνούσε όλος ο όγκος των οχημάτων για να πάει στην Αθήνα. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι μια αμέλεια. Αυτό προφανώς είναι της περιφέρειας, γιατί αυτός ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια. Έχουμε δει και φαινόμενα, ας πούμε, να φτιάχνουν διάφορα τμήματα του δρόμου ελλειπή και θα έλεγα ότι έχει και κακοτεχνίες. Διαβάσεις ανύπαρκτες. Δύο υπόγειες υπάρχουν όλες και όλες σε μήκος 8 χιλιόμετρων. Η μία μάλιστα είναι παράνομη. Είναι απλά ένα ρέμα. Από τη μία πλευρά του δρόμου, όσοι έχουν μαγαζιά, συνεργεία επί των πλήστων, έχουν δει στην κυριολεξία τα πάντα. Εδώ για να πάει κάποιος να έρθει στο δικό μου το μαγαζί για να βγει έξοδο από Πάτρα, πρέπει να πάει τέρμα κάτω, να μπει δεξιά εκεί που ανοίγει το διάζωμα και να ξαναγυρίσει πάλι προς κατεύθυνση προς Κορισμό. Αυτό αποτρέπει τον κόσμο να έρθει, παραδείγματος χάρη, στο συνεργείο σας? Σου λέει, άμα είναι να ταλαιπωρηθώ τόσο πολύ, πηγαίνω σε κάποιο άλλο το οποίο είναι πιο κοντά σε μένα? Λογικό είναι να αποτρέπει, γιατί μερικοί δεν καταλαβαίνουν και πώς να έρθουν και ψάχνονται, σε βλέπουν, δεν ξέρουν πού να γυρίσουν, είναι επικίνδυνο, μπορεί να κάνει αναστροφή κάποιος. Γενικά είναι επικίνδυνο εκεί. Ναι, μεν υπάρχει μια υπόγεια διάβαση που περνάει ένα αμάξι, αλλά δεν είναι και τόσο κατάλληλη για να μπορέσει να πάει τα αμάξι, γιατί δεν έχουν φτιάξει σωστά το δρόμο. Μας είπαν ότι εδώ έχουν γίνει και πάρα πολλά ατυχήματα. Ναι, εννοείται. Εδώ έχω δει εγώ όπως πάει το φορτηγό τώρα, από το ρεύμα το δικό μου να πηγαίνει προς τα πάνω, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι έχει βγει στο ρεύμα το αντίθετο. Πήγαινε τελείως αντίθετο δηλαδή. Τελείως αντίθετο και δεν το έχει καταλάβει και του κορνάρανε και από την άλλη πλευρά ότι τέρμα δεξιά είσαι λάθος και δεν είχε καταλάβει ο άνθρωπος ότι πήγαινε στον αντίθετο. Οι πεζοί, όταν παραδείγματος χάρη εσείς θέλετε να πάτε στην απέναντι. Το σχολείο εκεί κάτω πρέπει παράνομη, γιατί είναι ρέμα. Σωσή, μια γεφυρούλα. Τώρα μας βγάζεις καινούριο θέμα. Εκεί είναι, νάτι. Εκεί ό,τι δεις. Είναι παλιό ρεματάκι. Είναι γέφυρα από κάτω. Είναι παλιό ρέμα και την έχουν κάνει υπόγεια διάβαση. Βέβαια. Εδώ, πιο κάτω. Μάλιστα. Εδώ φαντάζομαι, πόσα χρόνια είσαι εδώ? 99. Βάλε. Από το 99. Τι έχουν δει τα μάτια σου? Τα πάντα. Το πιο συγκλονιστικό? Ατυχήματα, πολύ καλά. Πεζούς, αυτοκίνητα, τα πάντα που θες. Πώς και δεν έχει γίνει κάτι τόσα χρόνια, δηλαδή? Δεν ξέρουμε που ανήκει, ρε παιδιά, δρόμος ακόμα. Στο Δήμο είναι, στο Ταμείο της Εξοδοποίησης, που είναι. Για βρείτε το. Και αυτό είναι μια δικαιολογία, ας το πούμε έτσι, και παραμένει το πράγμα. Κάποτε εδώ μας ζητάγανε λεφτά τα μη ειδικής ειδοποιίας ενίκιο για είσοδο-έξοδο. Βλέπεις μια είσοδο-έξοδο κανένα παρτέρι? Το Ταμείο Ειδοποιίας σας ζητούσε είσοδο-έξοδο, σας ζητούσε χρήματα για την είσοδο-έξοδο. Μάλιστα. Αν είχες απέναντί σου τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, θα ψάξουμε να βρούμε πια σε ποιον ανήκει. Λοιπόν, και σου τον φέρουμε. Βρούμε τον αρμόδιο και σου τον φέρουμε. Τι θα του έλεγες? Ότι κάτι πρέπει να γίνει, να φτιαχτεί, να περνάει ο κόσμος, γιατί έχει και σχολείο. Είναι επικίνδυνα. Φεύγουν παιδιά τα οποία μένουν από αυτή την πλευρά της πόλης και πηγαίνουν στο σχολείο. Κάτω από το γεφυράκι, ναι. Περνάνε από το γεφυράκι πάλι καλά, που υπάρχει και αυτό, δηλαδή το παράνομο. Εννοείται.
Αλλιώς θα ήταν αναγκασμένοι να πηδήξουν πάνω από το κυκλίο. Μεγάλα πηδάνε, τα του Λυκείου δεν πάντα προλάβεις. Ο οικισμός είναι από εδώ, τα σπίτια είναι από εδώ, υπάρχουν παιδιά. Το σχολείο είναι ακριβώς απέναντι. Τα παιδιά έχουν δύο λύσεις. Η μία λύση και τα μεγαλύτερα παιδιά, έτσι όπως μας είπαν, όπως μας περιέγραψαν οι κάτοικοι, πηδάνε το κυκλίδωμα. Πολύ επικίνδυνο. Άρα, τα μικρότερα παιδιά με τους γονείς που χέρι-χέρι αναγκάζονται να τα περνάνε απέναντι. Προσέξτε, υπάρχει μια διάβαση. Μας είπαν και έχουμε την απορία να δούμε τι εννοούν ότι είναι μέσα σε ρέμα και ότι είναι παράνομο. Δεν χρειάζεται να πω ή να σχολιάσω κάτι όσον αφορά με τα σκουπίδια τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Από αυτό το σημείο, επαναλαμβάνω, περνάνε παιδιά. Ιδού. Ιδού. Από εδώ, λοιπόν, έρχονται και περνάνε παιδιά του Δημοτικού, παιδιά του Γυμνασίου, παιδιά του Λυκείου, αυτά που δεν πηδάνε το κυκλίδωμα από πάνω. Και βεβαίως, γονείς, άνθρωποι που θέλουν να πάνε από την άλλη πλευρά, προς το κέντρο της Κορίνθου. Να το διανύσουμε, για πάμε. Δεν είμαι και το πρώτο boy, αυτό να το ξέρετε. Χωρίς σχόλια. Πραγματικά χωρίς σχόλια. Όσο πλησιάζουμε προς την άλλη έξοδο, προς την πλευρά της Κορίνθου, έτσι αρχίζω να ανησυχώ μήπως κουτουλήσω. Απίστευτο. Λοιπόν. Βγαίνουμε ακριβώς στο σχολείο. Ακριβώς. Εδώ υπάρχουν παιδιά τα οποία πολλά από αυτά ουσιαστικά έχουν έρθει από την απέναντι πλευρά και αναγκάζονται είτε να περάσουν από αυτή την υπόγεια διάβαση την οποία μόλις είδατε ή πάνω από το δρόμο να πηδήξουν το κυκλίδωμα. Απίστευτη αμέλεια, εγκατάλειψη, επικινδυνότητα στο 100%. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα άμεσα. 457 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποδεικνύονται λίγα για να χωρέσουν οι κάτοικοι της Κορίνθου. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ξεκάθαρα η τάση να ξεχυλώνει η πόλη προς τα εξαμήλια. Και εδώ εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Α8 κόβει περιοχές όπως η Καλυθέα και η Νεάπολη, κυριολεκτικά στη μέση. Είμαστε ακριβώς από την πίσω πλευρά του στρατοπέδου. Και θα προσπαθήσουμε να πάμε προς τις περιοχές εκείνες που τουλάχιστον πάρα μα πάρα πολλοί κάτοικοι μας είπαν ότι ουσιαστικά τρόπον τεινά έχουν εγκαταληφθεί. Τώρα πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοούν. Το γεγονός αυτό είναι συνυφασμένο και με το δρόμο που σας δείξαμε. Είναι ξεκάθαρο ότι η πόλη έχει την τάση να επεκταθεί προς την πλευρά της Εθνικής Οδού. Όχι μόνο της παλαιάς, αλλά και της καινούργιας Εθνικής Οδού. Και μάλιστα αυτό το οποίο βλέπουμε ανάμεσα στα παλιά κτίρια είναι να υπάρχουν και αρκετά νεόκτιστα. Που αν μη τι άλλο αποδεικνύει αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο. Ωστόσο, ο δρόμος που παραμένει σε πολύ άσχημη κατάσταση φαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι χρειάζεται, ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση από την πολιτεία, το Δήμο, από την περιφέρεια. Δρόμοι οι οποίοι είναι τόσο στενοί, με δυσκολία περνάνε δύο αυτοκίνητα. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά
οικόπεδα, μέχρι πρότινος ενδεχομένως να ήταν απλά αγροτεμάχια, τώρα όμως είναι στο σχέδιο πόλης. Με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Και βλέπετε ασφαλώς μέσα στην άσφαλτο χωματόδρομος, χώματα, καινούργια σπίτια, σπίτια τουλάχιστον της τελευταίας 15ετίας, κατασκευή των σπιτιών σε καμία των περιπτώσεων δεν συνάδει με την εικόνα του δρόμου. Μας είπαν ότι σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε είναι ο καταβλισμός των Τσιγκάνων. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς που έχει η χώρα. Γύρω στις... έχει πληθυσμό γύρω στους 2.000. Κάποιοι λένε ίσως και 3.000. Γενικότερα, σε όλο τον νομό οι Τσιγκάνοι έχουν πληθυσμό γύρω στους 4.000. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram ή στείλτε μας email για το θέμα που σας απασχολεί. Η εκπομπή Χωρίς Μοντάζ θα σας απαντήσει και βεβαίως θα έρθει στη γειτονιά σας για να κάνει το ρεπορτάζ. Μπαίνουμε στο χωριό των Εξαμηλίων, στα Εξαμήλια. Δεν ήρθαμε από τον κλασικό δρόμο που είναι κάτω από την Εθνική Οδό. Κάναμε όλο τον κύκλο για να δούμε ακριβώς και τους δρόμους και τα σημεία εκεί ακριβώς που βρίσκονται διάφοροι καταβλισμοί των Ρωμά. Αυτό εδώ το χωριό έχει περάσει τα πάνδυνα από τους Ρωμά. Τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τα πράγματα έχουν λίγο τι εξομαλυνθεί. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται και θα το διαπιστώσουμε. Στο νεκροταφείο των Εξαμηλίων γίνεται πανικός. Ούτε λάδι δεν μένει. Και αυτό μπορώ να σας το πω από μαρτυρίες ανθρώπων που πρόσφατα κιόλας έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή και αν τελικά υπάρχει κάποιο σχέδιο ανάπλασης, θα πρέπει να μιλήσουμε με τους καθήλυν αρμοδίους. Ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής και αφού του κάναμε το διπορικό σε περιοχές όπως είναι η Αγία Άννα, όπως είναι η Νεάπολη, είδαμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές, ακόμα και η Καλλιθέα. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι η Παλαιά Εθνική Οδός. Αυτή κόβει στη μέση την Κόρινθο και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η ανοιχτή δομή των μεταναστών. Πάνω από 700 πρόσφυγες βρίσκονται σε αυτή την ανοιχτή δομή. Και θα μου πείτε, πού είναι το πρόβλημα εφόσον είναι οργανωμένοι? Είναι εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και βεβαίως όλα αυτά γίνονται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το πρόβλημα είναι ότι η ανοιχτή δομή βρίσκεται στο παλιό στρατόπεδο, 300 μόλις μέτρα από το κέντρο της πόλης. Το τρίτο μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο καταβλισμός των Τσιγκάνων. Ένας καταβλισμός που αριθμεί 2 με 3.000 Τσιγκάνους και δημιουργούν προβλήματα και αυξάνουν την εγκληματικότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Ασφαλώς και αναζητήσαμε τον αρμόδιο. Και ποιος είναι ο αρμόδιος? Ο Δήμαρχος Κορινθίας. Τον ρωτήσαμε για όλα αυτά. Πήραμε απαντήσεις. Απαντήσεις τις οποίες θα τις σχολιάσετε εσείς.
Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram ή στείλτε μας email για το θέμα που σας απασχολεί. Η εκπομπή Χωρίς Μοντάζ θα σας απαντήσει και βεβαίως θα έρθει στη γειτονιά σας για να κάνει το ρεπορτάζ. Την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι θα υπάρξει η δομή εδώ, η ανοιχτή δομή στην Κόρινθο, ήμουν αντίθετος. Και εξακολουθώ να είμαι αντίθετος με την παραμονή της δομής και πρέπει το συντομότερο δυνατό να απομακρυνθεί από την πόλη. Για το λόγο που είπατε. Γιατί είναι δίπλα στο κέντρο της πόλης, 300 μέτρα από το κέντρο της πόλης, μέσα στον αστικό ιστό, κάτι που δεν επιτρέπεται, και δίπλα από τα σχολεία, από τα λύκεια και από το αθλητικό κέντρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η θέση δεν είναι κατάλληλη να παραμείνει η δομή εδώ. Παρ' όλα αυτά, είμαι σήμερα εδώ στην δομή για να δω αν τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίοδο το βασικό είναι να μην έχουμε κρούσματα από τον κορονοϊό, να μην εξαπλωθεί η πανδημία. Και για το λόγο αυτό είμαι σήμερα εδώ. Το τελευταίο καιρό έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας δώσει μεγάλο αγώνα για να μπορέσει τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκεί να καταφέρουν να έχουν τουλάχιστον συνθήκες υγείας που να είναι αξιόλογες, τουλάχιστον υποφερτές, για να μπορέσουν να διευκολυνθεί η διαβίωσή τους, η πολύ στενή και κοινή διαβίωσή της μεταξύ τους. Εδώ, αν δεν γνωρίζει ακόμα ο κόσμος, ότι τελευταίος είναι που μπήκε και η διοικητική αρχή. Οπότε από την ώρα που μπήκε η διοικητική αρχή μέσα, άρχισαν τα πράγματα να είναι πολύ πιο ήρεμα και πολύ ομαλά. Στο διατάφτα όμως, σαφώς ότι ένας τέτοιος σχηματισμός με τόσο κόσμο μέσα που αναπεριόδους συμπληρώνονται περίπου τα 1000 άτομα μαζί με γυναίκες, παιδιά, άνδρες διάφορης ηλικίας λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένας πυρήνας και είναι μια πηγή σε πλαίσια του κορονοϊού που μπορεί να ευνοήσει την υπερμετάδοση. Υπάρχει ο Ιερός Σταυρός. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι εξετάζουν τα παιδάκια αλλά και τους μεγαλύτερους εδώ στην δομή και νομίζω ότι υπάρχει ελεγχόμενη κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής. Σταθερή μου ως επιδίωξή μου είναι το συντομότερο δυνατό να φύγει η δομή από την πόλη μου. Ο διοικητής που έχει τεθεί εκεί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό που κάνει ως τώρα και στα όποια περιστατικά έχουν έως τώρα αποδειχθεί θετικά και έχουν αποδειχθεί θετικά, τα έχει απομονώσει. Είχαμε μείνει σε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων πριν τα Χριστούγεννα. Και όταν λέω μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων, εννοώ κάτω από 7. Κάτω από 7 λοιπόν. Από τα Χριστούγεννα και μετά όμως, δεν έχει εμφανιστεί κάποιο άλλο κρούσμα και να ξέρετε ότι όλη αυτή την επιβάρυνση της υγείας που μπορεί να έχει οποιοδήποτε που είναι στην ανοιχτή αυτή δομή, αντιμετωπίζεται από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και όλες τις άλλες και όλα τα άλλα τμήματα εφόσον χρειάζονται και εφόσον απαιτούνται. Παρόλο που υπάρχει η οργάνωση, τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα. Ο κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός και ελοχεύει κάθε φορά που κάποια νέα οικογένεια ή κάποιος κατά μόνας έρχεται και μπαίνει μέσα στην ανοιχτή δομή της πόλης. Εκτός εάν μεταφερθεί κάποιος στην Αθήνα. Μάλλον μεταφερθεί από την Αθήνα κάποιος για τη δομή εδώ, δηλαδή στις μεταφορές που κάνουν. Οπότε μπορεί δηλαδή να έρθει απ' έξω. Πιο πιθανό είναι, από ό,τι φαίνεται από τα στατιστικά που έχουμε των τελευταίων μηνών, ότι πιο πιθανό είναι να είναι από έξω η απειλή παρά να βγει από μέσα για τώρα. Παρόλο που ακούσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα μαντάτα που αφορούν στην ανοιχτή δομή των προσφύγων και σε σχέση με τον κορονοϊό, δεν μας άφησε αδιάφορους η αναφορά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας για την κλειστή δομή. Ο προβληματισμός για έξαρση του ιού είναι έκδηλος. Η κλειστή δομή είναι πιο επικίνδυνη από την ανοιχτή. Η ανοιχτή δομή είναι αυτό που λέμε ανοιχτή. Ο κόσμος θα βγει έξω, θα περπατήσει, έχει αέρα. Η κλειστή είναι κλειστή. Είναι 4 τείχοι, είναι δωμάτια μάλλον με 4 τείχους και ευνοείται πάρα πολύ υπερμετάδοση εκεί. Ήδη ξέρω ότι έχουμε, εδώ διαγνώσαμε τις προάλλες, πριν από δηλαδή 3-4 μέρες, θετικά περιστατικά. Τα διαγνώσαμε εδώ, εστάλθηκε ο ΕΟΔΗ, πήγε εκεί, έκανε κάποιους ελέγχους, το τελικό αποτέλεσμα ακριβώς δεν το ξέρουμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για περίπου 20. Πρόσφυγες από τη μία, Ρωμά από την άλλη, σε κάνουν να αναρωτιέσαι σοβαρά αν η απόφαση της πολιτείας πριν από 2,5 περίπου χρόνια να φέρει εδώ την ανοιχτή και την κλειστή δομή ήταν σωστή. Και ενώ οι πρόσφυγες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορούν να ελεγχθούν τρόπον τινά, δεν ισχύει το ίδιο και για τους Ρωμά. Όπως και όλοι μας, όπως και οι μετανάστες, όπως και οι Ρωμά, είναι ένας πληθυσμός οι οποίοι εξυπηρετούνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
αθρώα κιόλας, καθημερινός και χωρίς καμία διαφοροποίηση από οποιοδήποτε άλλον Έλληνα πολίτη ή οποιοδήποτε άλλον πολίτη χρησιμοποιεί τις δικές μας υπηρεσίες. Σαφώς επιβάλλυνση είναι μόνο και μόνο καθότι δεν φαίνεται όχι να υπακούν, αλλά δεν φαίνεται κυρίως να καταλαβαίνουν το ακριβές διακύβευμα αυτής της ιστορίας με την πανδημία. Δεν είναι τόσο σεβαστά δηλαδή οι εντολές που γίνουν και οι γιατροί. Δεν γίνονται τόσο σεβαστές. Με αποτέλεσμα πολλές φορές κρούσματα τα οποία είναι θετικά, δηλαδή να κυκλοφορούν στην πόλη έξω ή σε κάποιες άλλες περιοχές εντός της νομού Κορινθίας και να ευνοείται και πάλι μετάδοση του ιού. Στο διατάφτα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιβαρύνεται. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό φτάνει στα όρια του και οι αριθμοί γίνονται μερικές φορές αμήλικτοι. Είμαστε καταρχήν πολύ αυξημένου κινδύνου και έχουμε και αυξητική τάση ακόμα. Αυτό μεταφράζεται και το βλέπουμε και καθημερινώς με τουλάχιστον ένα μέσο όρο 50 περιστατικά κάθε μέρα, τα οποία δεν τα είχαμε ούτε τους προηγούμενους χρονικό διάστημα ούτε και πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι και σαν κοινωνία λίγο χαλαρώσαμε, σαφώς και δικαιολογούμε πολύ κόσμο, και ας είναι και στο όνομα της πανδημίας να ακούγεται κάπως περίεργο αυτό, δικαιολογούμε όμως πολύ κόσμο, γιατί έχουν δώσει και αυτοί έναν αγώνα, έχουν κάνει και αυτοί μια προσπάθεια και είναι και σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, είμαι αυτός που λέω ότι θα πρέπει τώρα, εγώ θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε φτάσει κοντά στην ουρά για να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία και να την αφήσουμε σιγά σιγά πίσω μας. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε ο καθένας πραγματικά, να νιώσουμε ο καθένας ότι είμαστε στο τέλος, πρέπει να δώσουμε το 101%. Αυτός λοιπόν για την Κορινθία έχει μεταφραστεί λοιπόν στις τελευταίες εβδομάδες σε ανωδική τάση. Θεωρώ λοιπόν και κάνω προσωπική εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι εάν τα 50 περιστατικά, το πάνω κάτω 50 περιστατικά, παραμείνει μέχρι Τρίτη, Τετάρτη που μας έρχεται, άντα και Πέμπτη, στις 17 δηλαδή 18 του μήνα, θεωρώ ότι η καμπύλη θα αρχίσει να πέφτει. Αυτό βέβαια χωρίς κάποια έκπληξη, η οποία να ξέρετε έκπληξη στις δικές μας περιοχές, έχει να κάνει όπως είπατε πριν με τις δομές, την ανοιχτή και την κλειστή. Η ανοιχτή δομή της Κορίνθου ξεκίνησε να φιλοξενεί πρόσφυγες στο Σεπτέμβριο του 2019. Σήμερα βρίσκονται εκεί πάνω από 750 άνθρωποι. Ο χώρος που επιλέχθηκε ήταν το στρατόπεδο Καλογερογιαννάκη. Οι Κορίνθοι έχουν δείξει τη φιλοξενία τους απέναντι στους πρόσφυγες. Ωστόσο, η απόσταση της δομής από το κέντρο της πόλης είναι ελάχιστη, ενώ είναι δίπλα ακριβώς στην περιοχή που ο Δήμαρχος Κορινθίων οραματίζεται να την δει να γίνεται η Κηφισιά της Κορίνθου. Υπάρχουν ενέργειες και σε πολιτικό επίπεδο, να παρουσιάσουμε δηλαδή στο Υπουργείο ακριβώς το πρόβλημα και στην κυβέρνηση γενικότερα και στον Πρωθυπουργό, ότι η θέση είναι ακατάλληλη και πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη θέση το κέντρο εδώ, φιλοξενία στο, η ανοιχτή δομή, αλλά και σε νομικό επίπεδο είχαμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή νομική διαδικασία, η οποία μέσω της δικαστικής οδού επιδιώκουμε να λύσει το πρόβλημα, γιατί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις έχουν γίνει για να γίνουν οι δομές σε χώρους οι οποίοι είναι εκτός αστικού ιστού και εδώ δεν είναι εκτός. Ένα παράδειγμα σας λέω, υπάρχουν και άλλα θέματα πάνω στα οποία στηριζόμαστε για την απομάκρυνσή της. Εμείς θέλουμε να ισχύσει αυτό που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αυτό που λέει η νομοθεσία και αυτό που λέει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς εδώ του στρατοπέδου, γιατί είναι το πρώην στρατόπεδο της Κορίνθου. Δεν πρέπει να είναι εδώ η δομή, ούτε η ανοιχτή, ούτε η κλειστή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χώροι κατάλληλοι, είτε στην περιοχή είτε αλλού, που μπορούμε να τους υποδείξουμε. Όχι ένας, πολύ περισσότεροι. Αλλά εμείς θέλουμε να φύγει από αυτή τη θέση. Εν μέσω πανδημίας, αν θέλετε την άποψή μου, ας βρουν το χώρο να είναι αυτός που πρέπει και να έχει όλες τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν για να μπορέσει να στηθεί λοιπόν μια τέτοια παρόμοια δομή κάπου αλλού και θα μπορούσε να γίνει και σταδιακά. Εφόσον από ό,τι όλοι γνωρίζουμε από τον άλλο μήνα σιγά σιγά θα ξεκολλήσει λίγο η κοινωνία και θα αρχίσει να τσουλάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ λίγο πιο εύκολο να μπορέσουν να γίνει και αυτή η μετακόμιση. Από την πρώτη στιγμή εξεπλάγει από τις αντιθέσεις που παρουσιάζουν αυτές οι περιοχές. Προσέξτε παραδείγματος χάρη. Εδώ υπάρχει ένα σχολείο, το οποίο είναι ολοκένουργιο. Ο δρόμος, με χαλίκι, δεν έχει φτιαχτεί. Λίγα μέτρα πιο πίσω μου, σταματάει η άσφαλτος. Σπίτια, νεόκτιστα γύρω-γύρω. Παρόλα τα αυτά, βλέπετε ότι εδώ είναι ένα τελείως, μα τελείως,
φαλακρό θα το λέγαμε σημείο, όπου έχουν μαζευτεί αρκετά μπάζα. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Δήμαρχος σε αυτή την περιοχή. Κηφισιά της Κορινθίας ονομάζει το συγκεκριμένο σημείο ο κύριος Νανόπουλος. Και θέλει να το φτιάξει, θέλει να το ολοκληρώσει πριν την ολοκλήρωση της ετραετίας του. Είναι ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα. Παρ' όλα τα αυτά, το σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί. Τα έργα έχουν ήδη προχωρήσει. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε στους μικρούς δρόμους που κάναμε το οδηπορικό, εκεί που σπάγαμε στην κυριολεξία τα αυτοκίνητά μας, να μπαίνουν μπουλντόζες και πλέον να γίνονται διαπλατύνσεις και ασφαλτοστρώσεις. Η περιοχή που βρισκόμαστε εδώ ονομάζεται Αγιάννα. Λίγο πιο κάτω είναι η Νεάπολη και μετά είναι η Καλυθέα, συνοικίες του Δήμου Κορινθίων και της πόλης της Κορίνθου. Η Κόρινθος αποτελεί ιστορική συνέχεια της αρχαίας Κορίνθου. Το 1858 η παλαιά πόλη της Κορίνθου, εκεί που σήμερα είναι γνωστή ως αρχαία Κόρινθος, ισοπεδώθηκε από σεισμό. Το σημείο νοτιοανατολικά του αρχαίου λιμανιού του Λεχαίου επιλέχθηκε για να κτιστεί η νέα πόλη. Η σύγχρονη πόλη διαθέτει άριστη ρημοτομία. Όμως, οι επίμαχες περιοχές Αγία Άννα, Καλυθέα και Νεάπολη χαρακτηρίζονται από την άναρχη δόμησή τους. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα τυπικό παράδειγμα του πώς εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είναι η ανάπτυξη της πόλης. Η πόλη της Κορίνθου πρέπει να έχει φυσικό όριο τον καινούριο αυτοκινητόδρομο και γι' αυτό θα διευκολύνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από πλευράς υποδομών για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την πόλη ακόμα και σε αυτό το σημείο το οποίο ήταν παραμελημένο και στα άλλα σημεία που ανέφερα για πολλά χρόνια. Βλέπετε εδώ φτιάχνουμε δρόμους. Κάνουμε υποδομές με την αποχέτευση, με την ίδρευση κτλ. Κοινόχρηστους χώρους. Δίπλα είναι το πολυδύναμο νηπιαγωγείο το καινούριο. Φτιάχνουμε πλατείες, παιδικές χαρές και τούτη η περιοχή θα είναι το καμάρι της Κορίνθου. Επειδή μπορούμε αυτή τη στιγμή να την αναπλάσουμε όπως πρέπει, με σύγχρονο τρόπο, θα είναι η κηφισιά της Κορίνθου. Ο Δήμαρχος μας μίλησε για το όραμά του. Τον ακούσαμε με προσοχή. Τον καταγράψαμε. Τον ακούσατε κι εσείς. Τον ενημερώσαμε όμως για τα ευρήματά μας. Για αυτά που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής. Για αυτά που είδαμε τα μάτια μου. Παίζει να περνούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου με κίνδυνο της ζωής τους. Διαβάσεις τριτοκοσμικές, παράνομες. Δρόμοι που καταλήγουν στο πουθενά. Οδηγοί που πάνε ανάποδα. Που κάνουν παράνομα επιτόπου. Σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Τούτη περιοχή εδώ θυμίζει λαβύρινθο. Είναι δύσκολο κανείς να κυκλοφορήσει στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό και έχω δώσει εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες και τα έργα που γίνονται να είναι τέτοια, όπως αυτό που βλέπετε το σταυροδρόμι εδώ, τα οποία θα δημιουργήσουν μια ρημοτομία που θα είναι όπως πρέπει. Να συνδέσουμε δηλαδή την πόλη αυτή τη στιγμή μετά τον αυτοκινητόδρομο με το υπόλοιπο κομμάτι και να φτάσουμε στον καινούριο αυτοκινητόδρομο για να μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει άνετα εδώ και με ασφάλεια. Γι' αυτό έχουν χτιστεί τα σπίτια πριν από το σχέδιο πόλης να εφαρμοστεί σε τούτη την περιοχή άναρχα και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Εμείς φροντίζουμε τώρα, πολύ σύντομα, δηλαδή σε δύο χρόνια, να έχουμε κάνει όλες τις βασικές υποδομές και να μπορούν οι κάτοικοι να απολαύσουν το περιβάλλον εδώ, το οποίο είναι εξαιρετικό. Αλλά και τις διαβάσεις που λέτε, που είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, περνάνε από κάποιες μικρές γέφυρες. Μπορείτε να δείτε, μία είναι εδώ. Οι άλλες δύο είναι λίγο πιο κάτω. Χωρούν μόνο ένα αυτοκίνητο να περάσει. Εκείνο που κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες, σε μια αυτοψία που έγινε και ήταν παρόν και ο υπουργός, ο κύριος Ταγαράς, ο Νίκος, ήταν εκπρόσωποι από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Σε συνεργασία με την περιφέρεια και στο πλαίσιο ενός έργου που γίνεται από την ανάπλαση από τον Ισθμό μέχρι την Κόρινθο, αυτές οι μονές γέφυρες που βλέπετε για να χωράει ένα αυτοκίνητο θα γίνουν διπλές. Που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ο φόβος της σύγκρουσης που γίνεται σήμερα. Θα κινούνται με ασφάλεια και τα οχήματα αλλά και οι πεζοί. Θα γίνουν και άλλοι κυκλοφοριακοί κόμβοι που είναι να γίνουν εδώ για να μπορούμε να κάνουμε σύγχρονη τούτη την περιοχή που θυμίζει σε πολλά σημεία σήμερα μια τριτοκοσμική χώρα. Εγώ έχω ζητήσει να γίνει υποβάθμιση. Είχα ζητήσει αρχικά να γίνει αποχαρακτηρισμός. Να μην είναι πια. Γιατί δεν είναι εθνική οδός.
Αλλά έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό κράτος, είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να γίνει αυτό. Οπότε ζητάω να γίνει υποβιβασμός, να αλλάξει κατηγορία δηλαδή, και αυτός ο δρόμος, αλλά και κάποιοι άλλοι δρόμοι, που τώρα πια μπαίνουν στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου. Για να μπορούν διαφορετικά να αξιοποιηθούν οι παρακείμενοι χώροι, τα οικόπεδα, και από το Δήμο, αλλά και από τους ιδιώτες. Θα γίνει μια υποβάθμιση, μου έχουν υποσχεθεί, και θα γίνουν και κόμβοι κυκλοφοριακές συνδέσεις. Για να πούμε ότι σε αυτόν τον δρόμο που πια δεν είναι αυτοκινητόδρομος, ο καινούριος είναι αυτοκινητόδρομος, θα μπορούμε να κινούμαστε με πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα. Θα ενώνει και δεν θα χωρίζει την πόλη στα δύο. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram ή στείλτε μας email για το θέμα που σας απασχολεί. Η εκπομπή Χωρίς Μοντάζ θα σας απαντήσει και βεβαίως θα έρθει στη γειτονιά σας για να κάνει το ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή η κεντρική είσοδος της πόλης θα πρέπει πραγματικά να αλλάξει. Θα πρέπει να φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι η Κόρινθος είναι μια σύγχρονη πόλη. Εδώ θα είμαστε, θα τα καταγράφουμε και θα σας τα μεταφέρουμε μέσα στα σπιτικά σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.